Διότι κανένας δεν έχει τολμήσει ακόμα και από τα αριστερά κόμματα να πει λόγου χάρη το Σαρκοζή ακροδεξιό, που κάνει πράγματα πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία λέμε εμείς εδώ ότι πρέπει να γίνουμε. Δεν άκουσα τη Νέα Δημοκρατία αύριο που θα πάει στον κύριο Σαρκοζή να του πει εσύ είσαι ακροδεξιός. Επειδή κάνεις αυτά που εμείς είμαστε και ένα στάδιο πριν. Εμείς λέμε να ξέρουμε πώς είναι εδώ, να κρατήσουμε όσους μπορεί να αντέξει η ελληνική κοινωνία προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Και για να μην ξεχνιόμαστε, εμείς εδώ έχουμε εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, δίνουμε αναφορά στο ελληνικό σύνταγμα και πρωτίστως μας ενδιαφέρει η ασφάλεια της χώρας και η ευημερία του ελληνικού έθνους. Και όχι η εξυπηρέτηση οποιοδήποτε άλλου βρίσκεται εδώ πέρα. Επειδή μιλήσατε για ελληνικό σύνταγμα, κύριε Πλεύρη, στην Ελλάδα την κυβερνά και ένας πρωθυπουργός, ο οποίος την χάνει να μην συμβουλεύεται κάποιους ανθρώπους που σχετίζονται και με το ελληνικό σύνταγμα. Και αφού μου λέτε ότι κάποιοι βουλευτές, και δεν το κρίνω παράλογο, με την άποψη ότι πολλές φορές έχουμε δει αδιάβαστους βουλευτές, δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν καν ό,τι τους έρχεται και πηγαίνουν στη Βουλή και πολλές φορές το ψηφίζουν. Ό,τι λέει η γραμμή στο διατάφτα, με συμβούλους οι οποίοι προέρχονται εκτός ελλαδικού χώρου, με συμβούλους οι οποίοι πληρώνονται από το ελληνικό κράτος την ίδια ώρα που υπάρχουν πολίτες αυτή τη στιγμή που μας βλέπουν, που δεν μπορούν να καλύψουν τα προστοζήν. Θέλω τη γνώμη σας για αυτό που έρχεται ένα χρόνο μετά, γιατί δεν το είδαμε από την αρχή, πολλά δεν είδαμε βέβαια. Γι' αυτό που έρχεται λοιπόν ένα χρόνο μετά, ποια είναι η γνώμη σας για το ποιος τελικά θα κυβερνά αυτόν τον τόπο? Ο Γιώργος Παπανδρέου, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, όλοι μαζί όπως έχετε προτείνει με μια άλλη αντίληψη κυβέρνηση, ή τελικά άλλη αντίληψη κυβέρνηση θα κυβερνά, όχι το ΠΑΣΟΚ, και παράλληλα θα δίνουν στοιχεία κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην είναι και επιθυμητοί. Δεν του έχει εκλέξει ο λαός. Κοίτα, γιατί καταρχήν προφανέστατα ο κάθε πρωθυπουργός μπορεί να έχει τους συμβούλους. Κάτι λέγω, εδώ ακούγαμε για 300. Και, ναι, και προφανώς δεν ενοχλείται κανείς, είτε και... είναι ξένος οτιδήποτε. Όμως το πρόβλημα με τον Γιώργο Παπανδρέου είναι το εξής και με τον ΠΑΣΟΚ. Προσπαθούν να υλοποιήσουν μια πολιτική που δεν την πιστεύουν. Γιατί δεν την πιστεύουν? Διότι το ΠΑΣΟΚ, αμυγό σοσιαλιστικό κρατισμού κόμμα, έρχεται αυτή τη στιγμή να υλοποιήσει μια φιλελεύθερη πολιτική. Και γι' αυτό την υλοποιεί με τη χειρότερη δυνατή μορφή. Είναι σαν αύριο το πρωί έπαιρνες τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη και του έλεγες: αναλαμβάνεις το πώς θα εντάξεις τους λαθρομετανάστες στην ελληνική κοινωνία. Δεν θα το πίστευε αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούσε να το δουλέψει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε υπουργούς αυτή τη στιγμή που καλούνται να υλοποιήσουν μια πολιτική την οποία δεν την πιστεύουν, γιατί είναι κρατιστές, είναι σοσιαλιστές. Και πρέπει να πάμε σε σχήματα πιο ευέλικτα, με ευρύτερες στηρίξεις, που πραγματικά θα πιστεύω ότι μπορεί να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Όμως, αυτό το οποίο μου λες, και είναι η ουσία του πράγματος, είναι το εξής. Ο Γιώργος Παπανδρέου πρέπει να καταλάβει ότι είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος και πότε, δεν είναι πρόεδρος μη κυβερνητικής οργάνωσης. Πότε θα το καταλάβει? Συμπεριφέρεται σαν να είναι πρόεδρος μη κυβερνητικής οργάνωσης για την αναπαραγωγή της Πέστροφας. Δεν είναι έτσι. Είναι πρωθυπουργός μιας χώρας που δίνει αναφορά εδώ πέρα. Δεν είναι δυνατόν να δέχεται εντολές και να μην μπορεί να διαπραγματεύεται με τους ανθρώπους που έχει το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να λείπει ανά τον κόσμο και να μην παρακολουθεί ότι τρώγονται υπουργοί του μεταξύ και δεν προχωράει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Οικονομίας να μην έχει φέρει κανένα αναπτυξιακό μέτρο με ένα χρόνο το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν να παραλαμβάνει μια χώρα και να την αφήνει να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να μην πάρει το ίδιο τα σκληρά μέτρα. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να κάνει τον απολογισμό του. Σε αυτό έχετε δίκιο. Ο απολογισμός θα βγει βέβαια, και το λέω αυτό κύριε Πλεύρη, θα φανεί με βάση και τις εκλογές του Νοέμβρη. Και το λέω αυτό διότι μιλάτε για ένα ευέλικτο σχήμα μιας ευρύτερης στήριξης, όταν την ίδια ώρα το παλαιό σχήμα το βλέπουμε να μικραίνει. Ξαφνικά βλέπουμε έναν Καλλικράτη να έρχεται μετά τον Καποδίστρια, να ξανακόβει περιφέρειες στη μέση, να ενώνει κάποιους δήμους που ακόμα αν περάσετε από τα δημαρχεία θα δείτε ότι όλοι βρίσκονται σε σύγχυση, όταν παράλληλα μειώνει δημοτικούς σύμβουλους που δεν σας κρύβω, στο παρελθόν τους είχαμε όλους και πάλι δεν γινότανε δουλειά. Με μειωμένο προσωπικό, μειωμένους συμβούλους, θα γίνει τώρα δουλειά, κύριε Πλεύρη? Ο Καλλικράτης ήταν κάτι το οποίο συζητούταν καιρό. Τελικά όμως αντί για Καλλικράτης έγινε Πασοκράτης. Δηλαδή το Πασόκ έκοψε την περιφέρεια όπως το βολεύει. Εδώ που είχαμε φτάσει δεν έπρεπε να γίνει καμία μεταρρύθμιση. Και δεν μπαίνω εγώ στη λογική ότι ήδη φαίνονται προβλήματα που δεν λειτουργούν. Μπαίνω στο εξής.
θέμα. Δεν είναι δυνατόν Μάρτιο μήνα να ψηφίζουμε την περιφερειακή, τη νέα περιφερειακή αναδόμηση της χώρας ως μεγάλη μεταρρύθμιση όπως λέει το Πασόκ με εκλογές τον Νοέμβριο. Πώς να το κάνουμε. Ας αφήναμε τον Καποδίστρια να λειτουργήσει ακόμα μια τετραετία, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άλλωστε δεν μας έφεραν μια αποτίμηση γιατί σε αυτήν εδώ τη χώρα επιτέλους πρέπει να λέμε το εξής, Παναγιώτη. Ήρθε ο Καποδίστρας. Έχουμε κάποια αποτίμηση. Ποια ήταν τα θετικά του, ποια ήταν τα αρνητικά του να πάμε στον Καλλικράτη. Είναι σαν το μέτρο που πήρε το Υγείας με την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος. Πριν 6 μήνες πήρε ο Αβραμόπουλος την μερική απαγόρευση. Βγήκαν οι καταστηματάρχες, οι άνθρωποι, κάνανε όπως έπρεπε τα μαγαζιά τους για να μπορούν να είναι μισά καπνιστών, μισά μη καπνιστών. Και έρχεται τώρα και λέει ολική απαγόρευση. Χωρίς να δω το μέτρο τι έγινε. Έτσι και με τον Καλλικράτη. Έπρεπε πρώτα να γίνει η αποτίμηση του Καποδίστρια. Σωστό. Να πούμε ότι ο Καποδίστρια ήταν θετικός σε αυτά, άρα τα ενισχύουμε, αρνητικός σε αυτά, άρα τα βγάζουμε και πάμε σε έναν Καλλικράτη. Το Πασόκ όμως, επειδή έχει στενή σχέση με την εξουσία και έχει πιο έντονη πολιτικοκομματική σκέψη από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία 5 χρόνια που δεν ξέρανε τι τους γινόταν από εδώ και από εκεί, το έκανε το Πασόκ σε 3 μήνες για να πάρει τις εκλογές και τις περιφέρειες όπως το βολεύει. Με όλα αυτά θα ήθελα να κλείσουμε, κύριε Πλεύρη, τη σημερινή μας κουβέντα αφού κάνετε ένα σχόλιο για αυτό που συνέβη μόλις χθες στη Βουλή. Είχαμε μια αντιπαράθεση με αφορμή τα όσα λέτε, με αφορμή τη συνένεση, με αφορμή την ευρύτερη στήριξη, με αφορμή το ευέλικτο σχήμα, όπου ο κύριος Παπουτσής ανέβηκε στο βήμα από την πλευρά της κυβέρνησης και τόνισε ότι το ΚΚΕ έχει μια πλήρη αντίδραση και παράλληλα ξεσηκώνει τον κόσμο, ούτως ώστε να έρχεται αντιμέτωπο και ο κόσμος και το ίδιο το ΚΚΚ με αυτά που προσπαθεί η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο και παράλληλα και αντιπολίτευση υποθέτω σε κάποια θέματα που μπορούν να προχωρήσουν κοινά, να βάζει πάντα stop κάνοντας κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που τελικά ευελπιστούμε όλοι. Βάζοντας φρένο σε πράγματα που μπορούν να υλοποιηθούν. Θέλω το σχολείο σας πριν περάσουμε. Γιατί χθες έγινε μια προκλητικότατη. Ήδη έχει παιχτεί βέβαια αυτό που και έχεις προαναγγείλει με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Καραθανασόπουλο. Προκλητικότατη ενέργεια των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γιατί ο κ. Καραθανασόπουλος σηκώθηκε. Παραμονές της μάχης του Βίτση και του Γράμμου που σώσαμε την Ελλάδα από τους συμμορίτες. Σηκώθηκε λοιπόν ο κ. Καραθανασόπουλος και είπε το εξής. Ότι το 1940 οι αστεί το βάλανε στα πόδια και πολέμησαν οι κομμουνιστές. Δηλαδή ο Μεταξάς που είπε το όχι, ο Κοριζής που ήταν πρωθυπουργός μετά, όλα τα παιδιά που πήγανε στον πόλεμο όταν η Σοβιετική Ένωση έκανε συμμαχίες με τον Χίτλερ και μοιραζόταν την Πολωνία, όλοι αυτοί οι αστεί το βάλαν στα πόδια κατά τον κύριο Καραθανασόπουλο και ο αγώνας ξεκινάει αφού υποδουλώθηκε στην Ελλάδα που εμφανίστηκε το ΕΑΜ και το ένα τ' άλλο. Εγώ σε αυτήν η μοναδική μου απάντηση είναι αυτό που έχει πει ο παππούς του σημερινού πρωθυπουργού, ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου που είπε να μας πει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πόσους Γερμανούς και πόσους Έλληνες σκότωσε. Γιατί σκότωσε περισσότερους Έλληνες. Αυτή είναι ακριβής ρίση. Εμείς δεν μας αρέσει σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε κρίση να κάνουμε ιστορικές συζητήσεις. Προφανέστατα είμαστε σε ένα άλλο στάδιο τώρα και άλλα είναι τα προβλήματα της χώρας. Αλλά δεν είναι δυνατόν να προκαλούμαστε συνεχώς από αυτό το κόμμα το οποίο θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των Ελλήνων που κατέσφαξε, δεν είναι δυνατόν να προκαλούμαστε και να μην μιλάμε. Αυτή είναι όλη η ουσία του πράγματος. Κύριε Πλεύρη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.